Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στην πρώτη ανάρτηση, στην εκπομπή που προβάλλεται καθημερινά, ζωντανά από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα και θα βρισκόμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική επικαιρότητα, αλλά και θέματα τα οποία αφορούν τον υπόλοιπο κόσμο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν. Σήμερα, Παρασκευή, τελειώνει και η εβδομάδα, 24 του Ιανουαρίου, ο μήνας σιγά σιγά μας αφήνει. Μπαίνουμε λοιπόν και στον Φεβρουάριο. Ο καιρός αυτή τη στιγμή αναμένεται λίγο έθριος, θα λέγαμε. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, την 24η ημέρα του Γενάρη. Και ξεκινάμε λοιπόν το 1908, θορυβώδη συλλαλητήριο στα Τρίκαλα. Πιεζόμενοι από τους εφοριακούς να πληρώσουν τους φόρους επιτιδεύματος και οικοδομών, δηλαδή για αυτούς τους φόρους μιλήσαμε, οι κάτοικοι των Τρικάλων προβαίνουν σε διαδήλωση και προξενούν καταστροφές σε δημόσια κτίρια. Το 1913 πραγματοποιείται η πρώτη παγκοσμίως πολεμική αποστολή ναυτικής συνεργασίας. Να πούμε πως ο υπολοχαγός Μιχαήλ Ματσούκος και ο σημεοφόρος Αριστίδης Μωραΐτης πετούν με υδροπλάνο και καταρτίζουν σχεδιάγραμμα των θέσεων του τουρκικού στόλου. Το 1961 η Μέριλιν Μονρόε χωρίζει με τον τρίτο σύζυγό της και θεατρικό συγγραφέα Αρθούρ Μίλλερ. Έπειτα λοιπόν από 4,5 χρόνια έγαμου βίου. Η Ξανθιά Στάρ θα πεθάνει 1,5 χρόνο μετά από την υπερβολική δόση βαμβιτουρκικών. Το 1982 ξεσπά ανοιχτός πόλεμος μεταξύ κυβέρνησης και εκκλησίας για τον πολιτικό γάμο. Και τέλος, το 1991, μιλάμε δηλαδή για 22 με 23 μάλλον χρόνια πριν, η Βουλή των Σκοπίων ψηφίζει διακήρυξη ανεξαρτησίας από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία με την ονομασία Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αυτά λοιπόν ήταν και τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα στις 24 του Γενάρη. Πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά και στις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί σαν αυτήν την ημέρα. Το 1976 λοιπόν γεννήθηκε ο Χόρφμαν, ο οποίος ήταν Γερμανός παραμυθάς. Το 1922 γεννήθηκε ο Τσάρλς Σοκαρίδης, Ελληνοαμερικανός ψυχίατρος, διάσημος για τις μελέτες του σχετικά με την ομοφιλοφιλία. Πάμε όμως να ρίξουμε και μία ματιά στους θανάτους που έχουν συμβεί σαν σήμερα. Το 1941 άφησε την τελευταία του πέθανε λοιπόν ο Γάιος Κέσαρ Γερμανικός Ρωμαίος Αυτοκράτορος που έμεινε στην ιστορία με το παιδικό του προσώνυμο Καλιγούλας. Το 1822 πέθανε ο Αλιπασάς των Ιωαννίνων αλβανικής καταγωγής, Οθωμανός δεσπότης της Ηπείρου που φωνεύτηκε από τους Οθωμανούς. Να πούμε πως η γέννηση του Αλιπασά ήταν το 1741. Και τέλος, το 1965 άφησε την τελευταία του πνοή ο κύριος Τσόρτσιλ, Βρετανός πολιτικός, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Είδαμε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα, τους σημαντικότερους θανάτους αλλά και φυσικά τις σημαντικότερες γεννήσεις που έχουν συμβεί σαν σήμερα και ήρθε η ώρα να πάμε να διαβάσουμε μία γρήγορα τις εφημερίδες τις αθηναϊκές και φυσικά τις αθλητικές. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κούρεμα έως 40% στα δάνεια των αγροτών. Για οφειλές έως και το διπλάσιο του δανείου, το χρέος περιορίζεται στο 120% του αρχικού κεφαλαίου. Τι ισχύει για τις μεγαλύτερες οφειλές? Η εξόφληση θα γίνει σε 4 χρόνια, ενώ δίνεται δυνατότητα ανανέωσης του δανείου για άλλα 10 έτη. Πάμε να διαβάσουμε και την εφημερίδα Η Δημοκρατία. ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στον λύκο των εξαρχείων. Με υπογραφές συμπαράστασης Τσίπρα Λαφαζάνη, Βούτσι Μίλιου και Ρούντι Ρινάλτη της συνιστόσας Ρόζας. Συνελήφθη την Τρίτη για πιστόλι στο σπίτι του. Στην εφημερίδα Τα Νέα. Ευνοϊκές ρυθμίσεις για κόκκινα δάνεια. Δώρο στους αγρότες. Παράταση έως και 10 χρόνια με χαμηλά επιτόκια για την αποπληρωμή. Γενναίο κούρεμα στις προσομοιώσεις και τις αξίες υποθηκευμένων ακινήτων. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Η Ελευθεροτυπία. Βενιζέλος στις ευρωεκλογές κρίνεται η κυβέρνηση. Η διεθνής κατακραυγή για στάση των λιμενικών στο Φαρμακονήσι. Πνίγηκαν 12 και ο υπουργός σφυρίζει. Στην εφημερίδα Η Ναυτεμπορική. 8 κλάδοι θα ανοίξουν την πόρτα της ανάπτυξης. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Ημερησία.
ομαδικές απολύσεις με ομπρέλα προστασίας, η ΙΤΑ, όλη η συμφωνία των κοινωνικών εταιριών. Πώς και πότε θα επιτρέπονται ασφαλιστικές δικλείδες υπέρ των εργαζομένων. Τολμηρό βήμα η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων. Ικανοποίηση για την εξέλιξη εκφράζει το Υπουργείο. Στην εφημερίδα Το Έθνος, σύραξη στα σχολεία για την αξιολόγηση. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα των συντακτών. 12 μήνες σκλάβοι. Το ΚΕΠΕ προτείνει κατάργηση του κατώτατου μισθού για έναν χρόνο στους νέους 15 έως 24 ετών. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως και στην εφημερίδα Η Καθημερινή. Σκληρή διαπραγμάτευση για μεταρρυθμίσεις. Η Τρόικα επιθυμεί την υιοθέτηση του συνόλου των προτάσεων του ΟΑΣΑ. Διαφωνίες στην κυβέρνηση. Ξυλοδαρμή στην αίθουσα της τουρκικής εθνοσυνέλευσης. Στην εφημερίδα Ο Αγγελιοφόρος. Το ΣΔΟΕ χτενίζει την αγορά. Πάμε όμως να δούμε και τους τίτλους από την εφημερίδα Ο Ριζοσπάστης. Αντιλαϊκά μέτρα ανεξάρτητα από το μείγμα της πολιτικής. Συντριπτικά χτυπήματα σε όσα εργασιακά δικαιώματα έχουν ακόμη απομείνει. Με επίδιωξη την ανάκαμψη των επιχειρηματικών κερδών προαναγγέλουν δύο μελέτες του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών ΚΕΠΕ που δημοσιοποιήθηκαν εχθές. Σήμερα οι συγκεντρώσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στις εφορίες. Πάμε όμως να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Η Αυγή. Τώρα με το μεσοπρόθεσμο και μετά μνημόνιο. Συμφωνία κυβέρνησης και Τρόικας σε άμεση προώθηση μέτρων για την κάλυψη του δημοσιονομικού και χρηματοδοτικού κενού 2014-2015, που φτάνει τα 15 δισεκατομμύρια ευρώ και ισοδυναμεί με μίνι μνημόνιο. Και τέλος, να κλείσουμε τις αθηναϊκές εφημερίδες με την εφημερίδα Η Εσπρέσο. Ατζέντα. Φωτιά με τραγουδιστές. Τι κρύβει η σύλληψη πυγμάχου πορτιέρη σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί της Αθήνας. Είδαμε λοιπόν και τους τίτλους από τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας και σε αυτό το σημείο να πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενούν οι αθλητικές μας εφημερίδες και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Sport Day. Ιδανικός, ο Μίτσελ ζήτησε τον Μαρκάνο και η διοίκηση ετοιμάζεται να τον φέρει. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα Goal News. Δεν είμαστε δύο, είμαστε ένα. Η εικόνα παραμένει η ίδια, ακόμα και όταν ο δάσκαλος και μαθητής για 40 μόνο λεπτά είναι αντίπαλοι. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Ο αετός στο ναό του. Η ΑΕΚ αναλαμβάνει δράση σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία με στόχο την προστασία των απειλουμένων αετών της Ελλάδας και την ερχόμενη Τετάρτη 29 του Γενάρη θα παρουσιαστεί σε συνέντευξη τύπου το πρόγραμμα της κοινή δράσης για το 2014. Πάμε όμως να δούμε και τι πρωτοσέλιδο έχει το φως των σπορ. Παλεύει για Μαρκάνο ο Ολυμπιακός. Προσπαθούμε, αλλά είναι δύσκολο. Ο Νίκος Αλέφαντος μιλάει στο φως για Manchester United. Μεγάλη μεταγραφή ο Μάτα, αλλά ευτυχώς δεν δικαιούται να παίξει στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Πάμε να δούμε και την εφημερίδα Η Πράσινη. Ντροπή και ξεφτύλα. Δεν μέτρησαν 50 καλάθι και φάουλ του Αδαμαντίδη στο 1 λεπτό και 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Αλήτικη κλοπή. Οι γκρίζοι λύκοι της Ευρωλίγκας στέρισαν το διπλό και το ψυχωμένο Παναθηναϊκό μέσα στην πόλη. Στην εφημερίδα Life Sport. Εγγύηση Μαρκάνο. Κίνηση Μάτα από τον Ολυμπιακό που θα ολοκληρώσει άμεσα το deal με τη Ρουμπίν Καζάν και τον Ισπανό αμυντικό. Στην εφημερίδα Πρωταθλητής σε όλα. Ιβάν, ο τρομερός. Μια ανάσα από τον θρύλο. Δανεικός ως το καλοκαίρι με όψιον αγορά. Η ώρα της αντιπαράθεσης. Γυρνάει σελίδα ο Ευρωθρύλος. Ολυμπιακός στην Βικτόρια στις 9.30 το βράδυ. Nova Sport 2 για το διπλό που θα τον εξαγνίσει. Και τέλος, να κλείσουμε τις εφημερίδες μας με την εφημερίδα Η Γάτα. Φουλ για κέρδη με σύστημα. 2 άση, 2 επί και 2 διπλά που πληρώνουν από 1,90 έως και 3. 5 ιδανικά στοιχήματα με σούπερ αποδόσεις.
Είδαμε λοιπόν και τις αθλητικές, αλλά και φυσικά τις αθηναϊκές εφημερίδες της ημέρας. Αυτή λοιπόν ήταν και η τίτλη του. Σε αυτό το σημείο να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε πολύ γρήγορα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Findforme.gr. Findforme.gr, η νέα, πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoongla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
Lately,
moments at the park. Seems so far and distant. And tell me, would you want to kiss me? Hold me in your arms and squeeze me. If you knew I was a beast. But in the light, everything that's beautiful and bright, I can see no clouds up in the sky. But in the light, everything's beautiful and bright. I can see no clouds up in the sky. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και πάλι να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στους ανθρώπους που βρίσκονται εκτός Ελλάδας και μας παρακολουθούν. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση, θα βρισκόμαστε μαζί μέχρι και τις 9 να σχολιάζουμε τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική αλλά και φυσικά την διεθνή επικαιρότητα. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Ζούγκλα μέχρι και αυτή την ώρα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, το οποίο αφορά τον Μανώλη Γλέζο και λέει «Μάθημα Δημοκρατίας». Ο Μανώλης Γλέζος βάζει τα όρια μεταξύ ένοπλης βίας και λαϊκού αγώνα. Στο δεύτερο λοιπόν πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, το Κίεβο φλέγεται «Εμπόλεμη ζώνη, η Ουκρανική πρωτεύουσα έληξε το τελεσίγραφο της αντιπολίτευσης». Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, αποκάλυψη Μούχου Χριστόδουλου, μπαράζ επιστολών και αντιπαραθέσεων μεταξύ των ιστορικών στελεχών της 17 Νοέμβρη. Και τέλος, να ρίξουμε μια ματιά και στο τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, νέο ένταλμα για Φιλιππίδη, αφορά σε κόκκινα δάνεια για εταιρεία σε real estate, κατηγορούνται ακόμη 13 άτομα. Αυτά λοιπόν ήταν και τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το zoogla.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Να πούμε πως και εσείς καθημερινά μπορείτε να επισκέπτεστε το zoogla.gr και να ενημερώνεστε για τα θέματα που κυρίως αφορούν την Ελλάδα, αλλά φυσικά και τον υπόλοιπο κόσμο. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά τα θέματά μας, να μιλήσουμε για ένα θέμα, να ξεκινήσουμε μάλλον με ένα θέμα το οποίο έχει... έχει πάρα πολύ, ας πούμε, απασχολήσει κυρίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες ημέρες. Και ο λόγος για τον Χριστόδουλο Ξηρό. Όπου να ξεκινήσουμε να πούμε πως ο Χριστόδουλος Ξηρός μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή του, δηλαδή στις 6 με 7 Ιανουαρίου, είχε ενημερώσει συγγενικό του πρόσωπο ότι δεν θα επιστρέψει στις φυλακές Κορυδαλού, ενώ σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ δικαιοσύνης και αστυνομίας αναφορικά με τις... με τις ευθύνες που έγινε η εξαφάνιση. Μάλιστα, να πούμε πως όπως είχε πει χαρακτηριστικά στον συγγενή του, είναι αποφασισμένος να συνεχίσει την δράση του, καθώς έχει βρει νέα παιδιά που θέλουν να τον ακολουθήσουν. Ο Χριστόδουλος Ξηρός, μία ημέρα πριν από την εξαφάνισή του, στις 6, όπως είπαμε και πριν, με 7 Γενάρη, είχε ενημερώσει λοιπόν το συγγενικό του πρόσωπο ότι θέλει να μην επιστρέψει πλέον στις φυλακές Κορυδαλού. Σύμφωνα όμως με αστυνομικές πηγές, τα εν λόγω νέα άτομα είναι ο σκληρός πυρήνας που παρέχει κρυσφύγετο του καταδικαστέντα της 17 Νοέμβρη. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του κρυσφύγετου για τον κρυσφύγετο του Ξηρού με δύο συλλήψεις και ελέγχους 6 διαμερίσματα εχθές Πέμπτη στην Θεσσαλονίκη.
στα σπίτια των συλληφθέντων εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, τόξο βέλος με μεταλλική αιχμή, ρόπαλο με προσαρμοσμένα καρφιά, αυτοσχέδιο ξύφος και έντυπα αντεξουσιαστικού περιεχομένου. Αυτά λοιπόν είναι τα τελευταία νέα σχετικά με την υπόθεση του Χριστόδουλου Ξηρού. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, να περάσουμε στον κύριο Μανώλη Γλέζο, το οποίο βρίσκεται και πρωτοσέλιδο στο ζούγκλα.gr, όπου στην τηλεοπτική εκπομπή Ζούγκλα με του Μάκη Τριανταφυλόπουλου φιλοξενήθηκε ο Μανώλης Γλέζος. Με το οξύ πολιτικό λόγο και με την ψύχρεμη φωνή του, το ιστορικό στέλεχος της αριστεράς μίλησε για την υπόθεση της 17 Νοέμβρη, την κυβέρνηση, τις επερχόμενες εκλογές, αλλά και για την οργή του κόσμου με φόντο την σκληρή πολιτική της Τρόικας. Ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ τόνισε ότι η μεγαλύτερη τρομοκρατία είναι αυτή του κράτους που οδηγεί ορθές ανθρώπων στην ανεργία και την λιτότητα με φόρο λαϊλαπά και που πλήττει φυσικά τις τάξεις των πολιτών. Σήμερα έχουμε μία μορφή δημοκρατίας που ο πολίτης μπορεί ακόμη να εκφράζει με τους δικούς του τρόπους. Αναμφισβήτητα δεν είμαστε στην κατοχή, επισήμανε ο Μανώλης Γλέζος. Καλό όμως θα είναι να τα ακούσουμε από τον ίδιο. Πάμε να δούμε την εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου που είχε καλεσμένο τον Μανώλη Γλέζο και επιστρέφουμε. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Με μένεις που... Τι εκπομπή είναι, γιατί δεν με στη... Είναι τη Ζούγκλα, είναι. Η Ζούγκλα είναι από το έξτρα όμως, από τηλεόραση, όχι από το Ζούγκλα.gr, από το web. Α, ναι. Τηλεόραση. Ναι, αυτή η βρωμοτηλεόραση, από εκεί. Ναι, τι με θέλεις. Για τη διαχωριστική γραμμή. Πότε η αντί... Ποια διαχωριστική γραμμή. Ναι. Πότε μια πράξη είναι επαναστατική και πότε είναι τρομοκρατία. Πότε δικαιούται ο πολίτης να πει αυτή είναι μια κατεφημισμόν δημοκρατία και θα πάρω τα όπλα στα χέρια. Και πότε δεν είναι. Σήμερα έχουμε μία μορφή δημοκρατίας που δίνει τη δυνατότητα ακόμα να μπορεί να εκφράζεται ο πολίτης, οποιοδήποτε, και στις τηλεοράσεις και στο κοινοβούλιο και στους δικούς του τρόπους μέσω διαδικτύων κτλ. Δεν είμαστε στην κατοχή, αναμφισβήτητα, δεν είμαστε στην κατοχή. Έχουμε μια μορφή δημοκρατία. Λοιπόν, διαχωριστική γραμμή είναι ότι, το έχω πει επανειλημμένα, δεν είναι δυνατόν και δεν μπορεί ο καθένας να αυτοβαφτίζεται τιμωρός, να αυτοβαφτίζεται ότι είναι εκπρόσωπος του λαού και να προβαίνει στην αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής. Δεν είναι δυνατόν. Η αφαίρεση είναι μία στα πράγματα. Το έχω πει επανειλημμένα και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το λέω κάθε φορά. Υπάρχει λόγος σοβαρός, Μανώλη Γλέζο. Ποιος είναι ο σοβαρός λόγος? Ότι... Να δικαιολογήσω με το δολοφόνο? Όχι. Ότι... ότι εσύ αντιστάθηκες την περίοδο που όλα τα πλάκωνε η φοβέρα και η σκλαβιά, και θα σήκωνες το όπλο και θα σκότωνες και τον Γερμανό και τον κατακτητή σου και τον τύρανό σου και αυτόν ο οποίος επέδευε. Σήμερα υπάρχουν ορδές... Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αυτοί που το λένε να μην ξεχνάνε ένα πράγμα. Ότι οι πρώτες μορφές αντίστασης του ελληνικού λαού εναντίον του κατακτητή ήταν χωρίς όπλα και πέτυχαν. Χωρίς όπλα. Και πέτυχα. Και οι πρώτες απεργίες και οι πρώτες διαδηλώσεις και οι πρώτες εκδηλώσεις. Όταν ο κατακτητής προσπάθησε να επιβάλλει δια των όπλων τη θέλησή του, δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρά όλος ο λαός, σύμπας ο λαός, σύμφωνος ο λαός, πήρε τα όπλα και τους αντιμετώπισε. Πολύ ωραία. Επομένως υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Υπάρχει. Για ένα... Όχι, υπάρχουν νέοι άνθρωποι που βράζει το αίμα του σήμερα, που βλέπουν την οικογένειά τους να απαξιώνεται, τη ζωή τους να ευτελίζεται, τα όνειρά τους να γίνονται φτερά στον άνεμο και θεωρούν ότι ζουν σε ένα τυραννικό καθεστώς κατεφημισμών δημοκρατία, όπου τα όπλα απέναντί τους, τα ΜΑΤ και οι κατασταλτικές δυνάμεις επιβάλλουν αυτή τη βία την οποία γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, όταν λιποθυμούσες από τα καπνογόνα και τα σφιξιογόνα. Επομένως, ναι. Σε αυτά τα παιδιά
Τι πρέπει να πούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έχουν υποστεί αυτοί. Προσωπικά, μια και το ανέφερες, θα έχω υποστεί. Η αντίδρασή μου δεν ήταν να πάρω τα όπλα. Η αντίδρασή μου ήταν πολιτικές ενέργειες. Αμέσως, πολιτικές ενέργειες. Και θέλω η οργή του λαού, ο θυμός του λαού, αυτή την περίοδο που περνάμε, γιατί αλλιώς θα γίνει μπάχαλο εδώ πέρα, να το πω λαϊκά. Και φοβάμαι, και δεν το κλείγω, φοβάμαι την έκρηξη αυτού του τύπου και αυτής της κατηγορίας, διότι υπάρχουν άνθρωποι και έρχονται και μου λένε, Μανώλη, εγώ δεν πρόκειται να αφήσω το παιδί μου να πεθάνει. Θα πάω να σκοτώσω για να θρέψω το παιδί μου. Υπάρχουν αυτό το πράγμα. Έτσι βέβαια, υπάρχουν. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Και γι' αυτό λέω σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις, έχετε συλλάβει, έχετε στο νου σας τι μπορεί να γίνει. Και προσπαθώ με πολιτικά μέσα να μετατραπεί η οργή, ο δίκαιος θυμός του ελληνικού λαού σε πολιτικές πράξεις. Ούτε ύβρις, ούτε γιαουρτώματα, ούτε συνοδικίες, ούτε καρεκλοπόδαρα. Όχι, αλλά αγαπητέ Μανώλη, όπως είπες και εσύ, η κατάσταση είναι πάνω στην κόκκινη γραμμή. Γιατί όταν ένας πατέρας βλέπει το παιδί του να πεινάει ή το παιδί του να πεθαίνει γιατί δεν έχει ούτε την δυνατότητα της φαρμακευτικής περίθαλψης, ο πατέρας αυτός εύκολα μπορεί να πάρει τα άρματα στο χέρι. Και γι' αυτό εγώ καλώ λοιπόν τους εργαζόμενους όλους στον κάθε τομέα να αγωνιστούν. Έχουν στα χέρια τους το όπλο της απεργίας. Έχουν στα χέρια τους το όπλο της διαδήλωσης. Έχουν στα χέρια τους μία ομάδα μέσα στο κοινοβούλιο που μπορεί να εκφράσει τη βούλησή τους. Γιατί να μην το κάνουν. Και ποιο θα ήταν το ισχυρότερο επιχείρημά σου απέναντι στο Χριστόδουλο Ξηρό, ο οποίος πιστεύει ότι, όπως γράφει μέσα, οι μαριονέτες της αριστεράς μιλούν για δημοκρατία, μια κατεφημισμόν δημοκρατία. Ποιος τον όρισε τον Ξηρό να μπορεί να εκφράζει τον ελληνικό λαό? Τον όρισε κανένας? Η συνείδησή του. Α, εντάξει. Οπότε ξαναγυρίζουμε στο ίδιο που λέγαμε προηγουμένως. Κανένας δεν μπορεί καταρχήν να αφαιρεί την ανθρώπινη ζωή. Δολοφονίες είναι αυτές που έγιναν. Με το να σκοτώσεις έναν ή δύο ανθρώπους, 5, 10, 20, ποιο έχουν σκοτώσει? Άλλαξε η κατάσταση. Γιατί δεν μετράμε αυτό το πράγμα? Πιο έντιμος ήταν ένας εκείνος ο επαναστάτης στην Πάτρα που πριν 2 αιώνες πήγε και σκότωσε ένα κεφαλαιούχο, και τι ήταν κεφαλαιούχος? Και το ερώτημα που γεννήθηκε αμέσως. Άλλαξε η κατάσταση που τον σκοτώσει ένα κεφαλαιούχο? Το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Με τον κεφαλαιούχο που τον σκοτώνει δεν αλλάζει τίποτα. Το σύστημα πρέπει να αλλάξει. Θεωρώ λοιπόν ότι τα θύματα του συστήματος, που είναι οι 3.000+ αυτοκτονίες ανθρώπων ασθενέστερων που δεν έχουν το σθένος να σηκώσουν το ανάστημά τους, να πάρουν τα όπλα, να βγουν στους δρόμους ή να σκοτώσουν, είναι επίσης ένα άθλιο απεχθές έγκλημα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για να το κάνουμε την Αθήνα. Ότι η μεγαλύτερη τρομοκρατία είναι σήμερα η τρομοκρατία που εφαρμόζει το κράτος. Η μεγαλύτερη τρομοκρατία είναι η τρομοκρατία του κράτους που οδηγεί σε αυτοκτονίες, σε ανεργία, σε λιτότητα, σε όλη αυτή την φορολέλαπα που έχει επιπέσει εναντίον του ελληνικού λαού. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία οπωσδήποτε. Αλλά, σήμερα το καθεστώς που εγώ ζητάω να αλλάξει, και όχι μονάχα εγώ, ο ΣΥΡΙΖΑ όλος ζητάει ανατροπή της κυβέρνησης, της Τρόικας και του συστήματος. Και αν όλος ο λαός μας άκουγε και μετέτρεπε την οργή του, αμέσως θα είχε πέσει ήδη η κυβέρνηση. Θα είχε πέσει η κυβέρνηση, η οποία δεν έχει, ορίστε λέω το απλό πράγμα, δεν έχει τη διαδηλωμένη. Εάν δεν είχε τις 50 έδρες που τις έδωσε ο καλπονοθευτικός νόμος, θα είχε τη δεδηλωμένη? Την έχει χάσει. Την έχει χάσει τη δεδηλωμένη. Μα καμία κυβέρνηση. Αντί λοιπόν να προβάλλουμε, αγαπητέ μου Μάκη, αυτά τα θέματα, να πούμε η κυβέρνηση είναι, δεν έχει δεδηλωμένη που ζητάει η νόμη του κράτους. Η πολιτεία μας δεν την έχει τη δεδηλωμένη.
Ένα. Δεύτερο, ποιος από τους υπουργούς ή ο ίδιος ο πρωθυπουργός θέλει να βγούμε παρέα μαζί στον δρόμο να δούμε την υποδοχή χωρίς συνοδείες αστυνομικών. Τολμάει κανένας από αυτούς να βγει στους δρόμους. Το λαϊκό αίσθημα είναι φανερό. Γιατί λοιπόν οι δημοσιογράφοι και εσύ ο ίδιος να μην προβάλλετε αυτά τα θέματα. Πρώτο και κύριο, έχει χάσει την δηλωμένη. Δεύτερο, βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχεία με τον ελληνικό λαό. Αυτά είναι τα κυρία θέματα σήμερα. Και αν εσείς οι δημοσιογράφοι, όταν λέω εσείς οι δημοσιογράφοι, δεν λέω μονάχα εσύ, όλοι, επράτατε το καθήκον σας, το χρέος σας απέναντι στον ελληνικό λαό, θα είχε πέσει ήδη η κυβέρνηση. Και λένε, μα θα πάμε πάλι εκλογές, δηλαδή φοβούστε την λαϊκή τιμιγορία. Ένα καθεστώς δημοκρατικό που φοβάται τη βούληση του λαού δεν είναι δημοκρατικό. Γι' αυτό σε ήθελα να πω. Όποιος φοβάται τη βούληση του λαού δεν είναι δημοκράτη. Καλούμε λοιπόν και γι' αυτό επιμένουμε και επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε για εκλογές. Για ποιο λόγο φοβάστε τις εκλογές? Γιατί για ποιο λόγο, τι σχέση έχει η δημοκρατία με την άρνηση να πει τη γνώμη του ο λαός? Για ποιο λόγο? Γι' αυτό σε ήθελα κοντά μας σήμερα, γιατί είσαι μια ψύχρεμη. Εντάξει, από το πρωί είμαι στο πόδι. Μια ψύχρεμη. Εάν παρακολουθήσεις σήμερα, μάχη μου, άκουσε. Εάν παρακολουθήσεις όλη τη διαδρομή σήμερα, πού ήμουνα και τι έκανα, θα καταλάβεις ότι και τώρα κάνω υπέρβαση σε εκείνο που μου λένε οι γιατροί. Οι γιατροί ξέρεις τι μου λένε. Μανώλη πήγαινε στη Βουλή, λέγε καλημέρα και φεύγα. Και στα κανάλια που σε κανούν, λέγε καλημέρα και τελείωσε. Βλέπεις λοιπόν, εγώ δεν το κάθομαι να λέω καλημέρα, κάθομαι και κουβεντιάζω μαζί σου. Νομίζω ότι τους έχεις ξεπεράσει. Αλλά επιτέλους, δεν λέω να με ακούσετε, λέω έχετε επιχειρήματα να αντιτάξετε σε αυτό που λέω. Επιχειρήματα. Όχι, ας το διάολο σε αυτά που λες, επιχειρήματα αν έχετε. Κοντά μας, εννοώ τηλεοπτικά κοντά μας και ήσουν τηλεοπτικά κοντά μας και σε ευχαριστώ γιατί θεωρώ ότι είσαι μια από τις πιο σοφές και ψύχρεμες φωνές του Ελληνικού Κοινοβουλίου και της πολιτικής μας ζωής και γι' αυτό το λόγο θέλω να σε ευχαριστήσω. Δεν ζητάω τέτοια προνόμια. Αγαπητέ μου Μάκη, με γνωρίζεις αρκετά καλά και ξέρεις ότι δεν ζητάω τέτοια προνόμια. Εγώ δεν θέλω ούτε να σεβαστούν τα γερατιά μου, ούτε να σεβαστούν την κατάσταση της υγείας μου, δεν θέλω τίποτα. Θέλω ένα πράγμα. Αντεπιχειρήματα. Αντεπιχειρήματα τεκμηριωμένα. Μανώλη, έχεις άδικο. Απέναντι σε αυτό που λες υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Και τέτοιο επιχείρημα δεν βλέπω να υπάρχει ως τώρα. Δεν έχω ακούσει δηλαδή. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ και δεν ήξερα που βρίσκομαι. Ειλικρινά το λέω. Μόλις γύρισα από μια κοπιαστική εργασία, διότι μην νομίζεις, με καλούνε κάπου. Ήμουν στην παρουσίαση ενός βιβλίου. Μπορούσες να το φανταστείς. Είδαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Μανώλη Γλέζου στην εκπομπή Ζούγκλα με τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Τι είπε για την 17 Νοέμβρη και γενικότερα για τις συνθήκες που ζει η Ελλάδα μέχρι και αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τα θέματά μας, τα θέματα που αφορούν εδώ την Ελλάδα, καθώς να μιλήσουμε για ένα νέο ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Άγγελου Φιλιππίδη. Νέο λοιπόν ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε εις βάρος του Άγγελου Φιλιππίδη για κόκκινα δάνεια ύψους 140 εκατομμυρίων ευρώ που δόθηκαν επί προεδρίας του στο ταχυδρομικό ταμιευτήριο σε τρεις εταιρείες του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου. Πρόκειται λοιπόν για μια νέα δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του καθώς και άλλων 13 ατόμων που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια σε απιστία και ξέπλυμου βρώμικου χρήματος. Σύμφωνα όμως με το κατηγορητήριο, ο επιχειρηματίας δεν είχε δώσει τις απαραίτητες εγγύησεις. Εν τω μεταξύ, αναφορικά με το πρώτο κατηγορητήριο για τα επισφαλή δάνεια του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, η δικογραφία για τον Αθανάσιο Έλληνα αρχιοθετήθηκε διότι προέκυψε από την έρευνα, εξυπηρετεί κανονικά τα δάνειά του. Ένα όμως από τα δάνεια που έλαβε ο επιχειρηματίας Παναγιώτης Ευθυμίου αφορούσε στην εταιρεία Real Estate δικών του συμφερόντων, ονόματι Έκτασης Development. Σημειώνεται ότι η εταιρεία υπέβαλε έπειτα από κάποιους μήνες αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, η οποία να πούμε πως έγινε δεκτή. Σύμφωνα λοιπόν με την υπαριθμόν 760
1/2009 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι οφειλές της εταιρείας αυτής προς τους μισθωτές αναέρχονται συνολικά σε 280 εκατομμύρια ευρώ, με πρώτο πιστωτή το ταχυδρομικό ταμιευτήριο για το ποσό 52.382.000 και κάτι ψηλά για εκείνους. Λεφτά για μας πάρα πολλά. Τον Απρίλιο του 2013, ο Παναγιώτης Ευθυμίου εισήγαγε προς συζήτηση στο δικαστήριο νέα συμφωνία εξυγίανσης της εταιρείας έκτασης ΑΕ, αυτή την φορά βασιζόμενο στο άρθρο 106β του πτωχευτικού κώδικα. Το δικαστήριο απέρριψε τελικά την αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων. Θα πρέπει να σημειωθεί πως το καλοκαίρι του 2013 το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας με την παριθμό 3.900/2013 απόφαση του έκρινε ως εικονικές τις μεταβιβάσεις, αγοροπολισίες προσωπικών ακινήτων του Παναγιώτη Ευσταθίου, οι οποίες έγιναν με σκοπό την καταδόλευση πιστωτών της εταιρείας έκτασης για τις οφειλές της οποίας ήταν και ο ίδιος συνυπεύθυνος. Αξίζει όμως να αναφερθεί ότι οι πωλήσεις αυτές έγιναν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν από την υποβολή της αίτησης για να υπαχθεί η εταιρεία στο άρθρο 99 και τα ακίνητα μεταβιβάστηκαν προς εταιρείες που διοικούσαν συγγενικά πρόσωπα του επιχειρηματία. Πρόκειται λοιπόν για τις εταιρείες Ovtain Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία, Selix Ακινήτων Ανώνυμη Εταιρεία. Μέσα όμως από τις δικαστικές διαδικασίες αποδείχτηκε ότι η κυπριακή εταιρεία Pendefil Holding Limited είναι κάτοχος της εταιρείας Salix ΑΕ, της οποίας μέτοχος είναι η offshore Gardelake εταιρεία με έδρα την British Virgin Island. Αντίστροφη όμως μέτρηση για την έκδοση του στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι στην αρχή της εβδομάδας μέτρα αντίστροφα ο χρόνος για την έκδοση του συλληφθέντος πρώην Προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου από την Τουρκία στην Ελλάδα, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαβίβαση στο τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης όλων των μεταφρασμένων στοιχείων που αφορούν στο κατηγορητήριο εις βάρος του. Ο κύριος Φιλιππίδης, εναντίον του οποίου εκδόθηκε πριν από περίπου 12 ημέρες διεθνές ένταλμα σύλληψης για βαριές κατηγορίες στην υπόθεση των επισφαλών δανείων που του χορήγησε το Ίδρυμα Επιδιοίκησής του, συνελήφθη στην Κωνσταντινούπολη και κρατείται στις φυλακές του ΜΕΛΤΕΠΕ προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα. Μέσω όμως του συνηγόρου του Αθανασίου Βαρλάμη, ο κατηγορούμενος είχε εκφράσει την επιθυμία του να εκδώσει το συντομότερο στις 13 του Ιανουαρίου. Ο κύριος Βαρλάμη ζήτησε την επίστευση των διαδικασιών έκδοσης του Άγγελου Φιλιππίδη, εγγράφος από τον εισαγγελέα εφετών, αρμόδιο για τα θέματα εκδόσεων, Ιωάννη Αγγέλη. Όπως είχε πει τότε, ο πελάτης του παρετείται κάθε ενδεικτικού δικαιώματος, ακόμη και της μετάφρασης, προκειμένου να εκδοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα στην χώρα μας. Ο σχετικός φάκελος κατατέθηκε την ίδια ημέρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, προκειμένου να αποσταλεί στο Υπουργείο Εξωτερικών για επίσημη μετάφραση. Μετά όμως την αποστολή του φακέλου στην Τουρκία, εκτιμάται ότι οι διαδικασίες από τις αρχές της γείτονος θα ολοκληρωθούν ίσως και στις αρχές της εβδομάδας. Να δούμε λίγο πώς έγινε η σύλληψη. Ο πρώην διοικητής του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, Άγγελος Φιλιππίδης, συνελήφθη το βράδυ της 10ης Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη. Είχε προηγηθεί, να πούμε, η έκδοση διεθνούς εντάλματος εις βάρος του για την υπόθεση της χορήγησης επισφαλών δανείων του Τραπεζικού Ιδρύματος κατά την προεκλογική περίοδο του 2007. Το ένταλμα σύλληψης του είχε εκδοθεί εναντίον του μετατράπηκε σε διεθνές από την Ιντερπόλ εξαιτίας της πολυήμερης απουσίας του στο εξωτερικό. Η ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε ότι η σύλληψη του Άγγελου Φιλιππίδη έγινε με συνεργασία των ελληνικών και τουρκικών αρχών. Ο εντοπισμός του πρώην διοικητή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ήταν εύκολος για τις διοκτικές αρχές, αφού έκανε συνεχή χρήση του κινητού του τηλέφωνου. Όπως αποδείχτηκε από την πρώτη μέρα, βρισκόταν στην Κωνσταντινούπολη, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως αρχικά εικαζόταν. Αυτά λοιπόν, αυτές ήταν και οι εξελίξεις σχετικά με τον πρόεδρο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, τον κύριο Φιλιππίδη. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, στον κύριο Ματανό, όπου με την καταβολή εγγύησης 500.000 ευρώ αφέθηκε ελεύθερος ο Μιχαήλ Μαντανός, ο οποίος κατηγορείται για δωροδοκία και διακίνηση μαύρου χρήματος κατά τη διάρκεια συμφωνίων που αφορούσαν σε εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων. Η απολογία του αντιπροσώπου της γερμανικής εταιρείας Ferrostal,
ολοκληρώθηκε, να πούμε, το βράδυ της Πέμπτης, ενώ νωρίτερα οι συνήγοροι του, ο κύριος Λικουρέντζος και ο κύριος Πετεράκης, κατέθεσαν στους ανακριτές Γαβρίλ Μακρύ και Στάθη Σταυρόπουλο, Ιωάννη Σταυρόπουλο, συγγνώμη, απολογητικό υπόμνημα. Σύμφωνα όμως με την εισαγγελική έρευνα, ο Μιχαήλ Ματανός, κατόπιν εντολών γερμανικών στελεχών, προέβαινε σε πληρωμές για τα υποβρύχια. Ο ίδιος πάντως φέρεται, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, να αρνήθηκε τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας πως οι Γερμανοί επιχειρηματίες του έδιναν εντολή για καταβολή των συγκεκριμένων χρηματικών ποσών, χωρίς όμως να του κάνουν γνωστές τις πραγματικές αιτίες των πληρωμών αυτών. Αυτά λοιπόν και για τον κύριο Μαντανό, και να περάσουμε στο Eurogroup, όπου αφορά και την Τρόικα φυσικά, όπου έχει μπει στη ζωή των Ελλήνων για τα καλά και ζούμε συνέχεια με το άγχος, με την ερώτηση θα έρθει Τρόικα, δεν θα έρθει Τρόικα, θα μας κάνει Τρόικα, δεν μας κάνει Τρόικα. Πυρετώδεις λοιπόν είναι οι διαβουλεύσεις στο Υπουργείο Οικονομικών, καθώς πλησιάζει η συνεδρίαση του Eurogroup στις 27 του Γενάρη. Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαρίσει αν τελικά η Τρόικα θα επισκεφθεί την Ελλάδα για νέα αξιολόγηση του προγράμματος υλοποίησης της δημοσιονομικής προσαρμογής, με το Υπουργείο Οικονομικών να παραδέχεται πως τα πράγματα είναι δύσκολα, προσθέτοντας όμως πως η συμφωνία είναι κοντά. Τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα, αλλά η συμφωνία είναι κοντά. Κατά πόσο συμπίπτουν αυτές οι δύο φράσεις, νομίζω ότι μόνο οι άνθρωποι από το Υπουργείο Οικονομικών μπορούν να μας το λύσουν. Είναι λοιπόν δύσκολη η διαπραγμάτευση, φτάνουμε προς το τέλος και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τον ελληνικό λαό, δήλωσε χαρακτηριστικά εξερχόμενος από το γραφείο του Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, με τον οποίο είχε συνομιλίαση επί των σχετικών θεμάτων. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες του Υπουργείου, οι δανειστές έχουν απορρίψει τα ισοδύναμα για την απαλλαγή του ΦΠΑ στην εστίαση, ενώ εκφράζουν έντονες επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα έσοδα θα είναι ικανοποιητικά από το νέο ενιαίο φόρο των ακινήτων. Επιπλέον, να πούμε πως για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού μέσα στο 2014 το Υπουργείο έχει προτείνει πακέτο μέτρων συνολικού ύψους 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται είτε έμεσα μέσα, αλλά είτε και μακροπρόθεσμης απόδοσης. Ωστόσο, όμως, να πούμε, η Τρόικα επιμένει πως υπάρχει υστέρηση εσόδων λόγω της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση και του νέου φόρου ακινήτων. Γι' αυτό και πρέπει να υπάρξουν αλλαγές στα προτινόμενα μέτρα. Επίσης, να πούμε πως διαφωνία υπάρχει ως προς το ύψος των απολειών από την μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Το Υπουργείο Οικονομικών επιζητεί να είναι εφάπαξ και της τάξης του 3,9%, καθώς η Τρόικα ορίζει το εν λόγω ποσό στα 800 με 850 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η ελληνική πλευρά δέχεται 400 με 400 εκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, να πούμε πως στις 6 το απόγευμα σήμερα ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα έχει συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Ευάγγελο Βενιζέλο στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να τεθεί επιτάπητος η πορεία των διαπραγματεύσεων με την Τρόικα και οι διορθωτικές αλλαγές στην οικονομία. Η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλους τους όρους για την καταβολή των δόσεων, τόνισε από πλευράς του επικεφαλής του Eurogroup, ο κύριος Ντάιζενμπλουμ, επισημένοντας όμως πως το ελληνικό ζήτημα δεν θα αποτελεί το βασικό θέμα της συνεδρίασης. Αυτά λοιπόν από το Eurogroup, τη Τρόικα και γενικότερα το μίξ αυτό που αφορά τη ζωή όλων. Να παραμείνουμε όμως στον κύριο Σαμαρά, όπου για την 5η στις 30 του Γενάρη ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς έχει συγκαλέσει την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σύμφωνα με ανακοίνωση του κόμματος. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς θα κηρύξει την έναρξη του προεκλογικού του αγώνα των ευρωεκλογών και οι υποψήφοι της Νέας Δημοκρατίας που θα διεκδικήσουν δήμους και περιφέρειες θα αποτελούν τα βασικά θέματα τα οποία θα θέσει κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Αυτά λοιπόν και με τον κύριο Σαμαρά και γενικότερα με την συνεδρίαση, ας πούμε, του κόμματος. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα, σε ένα θέμα το οποίο αφορά το ΠΑΣΟΚ. Ξεκάθαρος εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την λογική που πρέπει να επικρατήσει στις τάξεις του κόμματος, προκειμένου αυτό να ενηθεί ως προς νέους στις επανερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Το ΠΑΣΟΚ ούτε διαλύεται, ούτε κρύβεται, ούτε αναθέτει την υπεράσπιση των θέσεών του, των προτάσεών του, του αγώνα και τις αγωνίες του σε άλλους, τόνισε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του σε εκδήλωση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που πραγματοποιήθηκε στην Αποθήκη Γάμα στην Θεσσαλονίκη.
του Ο Λαμδαθήτα, έτσι. Χωρίς ενότητα με μικρούς κομματικούς πατριωρισμούς, δεν ανταποκρινόμαστε στην υπόθεση των ιστορικών παραστάσεων. Ήταν το μήνυμα που έστειλε με μορφή του συζήτηση που άνοιξε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα κατέβει το Πασόκ στις ευρωεκλογές. Τιμάμε ως Πασόκ όλα τα πρόσωπα, όλες τις κινήσεις, όλες τις πρωτοβουλίες. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα που πιστεύει όμως στην ενότητα και στη συσπήρωση της ευρύτερης κεντροαριστεράς της ευθύνης, της ευρύτερης δημοκρατικής προοδευτικής παράταξης, χωρίς ηγεμονισμούς και αποκλεισμούς. Το Πασόκ οφείλει βεβαίως να ανταποκριθεί πλήρως στην εντολή που έλαβε στις εκλογές του Ιουνίου του 2012, κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, φαίνεται λοιπόν, εξήγησε. Το Πασόκ πρωτίστως οι βουλευτές του που σηκώνουν ένα τεράστιο ηθικό και πολιτικό βάρος είναι ο εγγυητής της σταθερότητας και της ξεκάθαρης στρατηγικής πορείας της χώρας. Φαίνεται λοιπόν να πρόσθεσε. Να μείνουμε όμως στο Πασόκ. Οργή λοιπόν του κόμματος του Πασόκ για το βίντεο του Κολάτου. Ανακοίνωση λοιπόν φαίνεται να εξέδωσε το Πασόκ σχετικά με το βίντεο που δημιούργησε και ανέρτησε στην σελίδα του στο Facebook ο σκηνοθέτης Δημήτρης Κολάτος με τίτλο «Σκότωσαν τον Γιωργάκη μας». Στο εν λόγω βίντεο η πρώην παρουστιάστρια της ΕΡΤ Κέλλη Σακάκου υπό το σήμα του ΔΕΛΤΑ ΤΑΦ ανακοινώνει συγκινημένη τον θάνατο του πρώην Προέδρου Γιώργου Παπανδρέου και στη συνέχεια ακολουθεί ρεμπέτικο τραγούδι εμπνευσμένο από το τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη, ο Μάρκος Πρωθυπουργός με παρατημένους τους στίχους. Η ανακοίνωση λοιπόν, η γελοιότητα έχει και τα όρια της, το περιεχόμενο του βίντεο έχει επιμεληθεί και αναρτήσει ο κ. Κολάτος, ανήκει στο πλαίσιο των αρμοδίων της δικαιοσύνης. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Εκτέλεσαν τον Γιώργο Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είναι νεκρός. Κυβέρνηση κήρυξε εθνικό πένθος για μια εβδομάδα. Αρχίζει να μου αρέσει η ιδέα να σκοτώσει τον Γιωργάκη. Σκοτώσαν το Γιωργάκη μας, πάει κι ο Βενιζέλος. Τι πούλεψε ο Αντώνης μας και ο Κουβέλης τέλος. Σκοτώσαν το Γιωργάκη μας, αλλάξανε τα πλάνα. Βγήκανε οι βουλευτές και εμείσαν τα αεροπλάνα. Καλό ταξίδι Γιωργάκη. Έλα να σύρουμε χορό να πούμε ένα τραγούδι. Τραγούδι τιμωρία τους της λευτεριάς τραγούδι. Οι άτιμοι πολιτικοί οι φυλακοί να βγούνε. Το σύντροφο τον άκη τους να πάνε και να βρουνε. Είδαμε λοιπόν και το βίντεο το οποίο συζητήσαμε λίγο πιο πριν. Να μείνουμε όμως σε αυτό το θέμα, καθώς έδωσε λοιπόν ο κύριος Κολάτος την απάντησή του στο Πασόκ, καθώς δηλώνει πως οι εγκληματίες είναι οι υπουργοί σας. Η δικαιοσύνη καλά θα κάνει να ασχοληθεί με τους εγκληματίες, όμως όπως με υπουργούς του Πασόκ που μας ληστέψανε και όχι με ανθρώπους που κάνουν τέχνη.
Δήλωσε λοιπόν ο Δημήτρης Κολάτος σχετικά με την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση για την ανάρτηση του βίντεο του γνωστού σκηνοθέτη. Και ο Αριστοφάνης της Νεφέλης πρότεινε να κάψουν τον Σοκράτη στο σπίτι του, αλλά δεν τον συνέλαβε κανείς, συμπλήρωσε ο Δημήτρης Κολάτος, επισημένοντας ότι αν πέθανε ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, που τον παρομοιάζει με τους τυράννους της αρχαιότητας, ο μόνος που θα στενοχωριόντουσαν θα ήταν ίσως η μητέρα του. Αυτές λοιπόν ήταν οι δηλώσεις του κ. Κολάτου. Και να περάσουμε πάλι στο θέμα του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου, καθώς είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο θα συνεχίζει να απασχολεί, πιστεύω και πιστεύουμε, για αρκετό καιρό την ελληνική μας επικαιρότητα. Εκ νέου λοιπόν ποινικές διώξεις ασκήθηκαν για την υπόθεση των κόκκινων δανείων του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου στη σκιά του νέου εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, σε βάρος του πρώην Προέδρου του Τραπεζικού Ιδρύματος, Άγγελου Φιλιππίδη. Ο εισαγγελέας διαφθοράς και ο ανακριτής κ. Ανδρεάδη, έκριναν πως δάνεια συνολικού ύψους 104.700.000 ευρώ δόθηκαν από τις 21 του Γενάρη του 2009 έως και τις 8 Απριλίου του 2009 προς επιχειρήσεις Real Estate του Παναγιώτη Ευσταθίου και συγκεκριμένα προς εταιρείες Ασπένα Κινήτων, Αλμόντα Κινήτων και Έκστασης Development. Το πράσινο φως για τα δάνεια αυτά έκανε άναψε χωρίς τις απαραίτητες εγγύησεις. Ειδικότερα λοιπόν να πούμε πως ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος τον Άγγελου Φιλιππίδη, Αντώνη Καμινάρη, Μάριου Βορότσι, Γεωργίου Στάμνου, Γεωργίου Μπριτάλου, Λιμπέρι Κατσουλιέρη, Σπύρου Πολίτη, Χαράλαμπου Γιακούδη και Φωτεινής Κρέστα. Πρόκειται λοιπόν για στελέχη της και μέλη της αρμόδιας επιτροπής και δανειοδοτήσεων. Να πούμε πως η ποινική δίωξη ασκήθηκε για απιστία από κοινού και κατά εξακολούθηση. Επίσης, παρόμοια απόφαση για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελήφθη κατά του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευσταθίου και τον Μαγδαληνής Ευθυμίου, Ευαγγέλου Ευθυμίου, Χρήστου Ευθυμίου, Σοφία Στόλου και Άγγελου Αποστολάτου. Το πόρισμα λοιπόν της εισαγγελίας Παπανδρέου, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εισαγγελέας, η εταιρεία ΑΣΠΕΝ έλαβε δύο δάνεια, το πρώτο 22,4 εκατομμύρια ευρώ και το δεύτερο 12,74 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ η Almond πήρε 18,48 εκατομμύρια ευρώ και η έκτασης 51 εκατομμύρια ευρώ. Να πούμε πως οι δύο πρώτες εταιρείες ανήλθαν κατά 100% σε επιχειρήσεις κυπριακών συμφερόντων, οι οποίες με την σειρά τους άνοικαν σε offshore με έδρα της Παρθένες Νήσους, δικαιούχοι τους. Εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και η Σοφία Τόλιο, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο συγκεκριμένος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογένειάς του και της εταιρείας Έκτασης. Αυτά λοιπόν και για το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Μπορείτε και εσείς να μπείτε στο zoogla.gr και να διαβάσετε ολοκληρωμένο το άρθρο. Και από το ταχυδρομικό ταμιευτήριο να περάσουμε στον Υπουργό Εργασίας, όπου φάνηκε ικανοποιημένος για το καθεστώς, για το νέο μάλλον καθεστώς των απολύσεων. Όπως είπαμε, ικανοποιημένος από την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, με την οποία προσδιορίζονται τα κριτήρια των ομαδικών απολύσεων σε μία επιχείρηση, εξέφρασε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης. Η κυβέρνηση χαιρετίζει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την χθεσινή ομόφωνη απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, με την οποία προσδιορίζονται για πρώτη φορά στην χώρα μας τα κριτήρια και τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης τις γνώσεις του ΑΣΕ κατά την εξέταση πρότασης επί ομαδικών απολύσεων από τον εργοδότη. Η απόφαση αυτή είχε τεράστια οικονομική και κοινωνική σημασία, καθώς θωρακίζει την αγορά εργασίας με καθαρούς κανόνες που εξασφαλίζουν τόσο την άσκηση του υγιούς επιχειρηματικότητας όσο κυρίως και την προστασία των εργαζομένων. Ακόμη πιο σημαντικός ωστόσο είναι ο κοινωνικός και πολιτικός συμβολισμός που εκπέμπει η παραπάνω απόφαση. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα από το σύνολο των κοινωνικών εταιριών εργοδοτών ΣΕΒ, ΕΣΕ, ΓΕΣΕΒΕ, ΣΕΤΕ και εργαζομένων της ΓΕΣΕ, καθώς και τα Υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών. Αυτό λοιπόν επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία των κοινωνικών και παραγωγικών δυνάμεων του τόπου και η σύναψη νέων κοινωνικών συμφωνιών αποτελούν την μεγαλύτερη εγγύηση για το αύριο της ελληνικής οικονομίας
και της απασχόλησης, λοιπόν, φαίνεται να πρόσθεσε ο Γιάννης Βρούτσης. Η θετική αυτή εξέλιξη σηματοδοτεί το πέρασμα σε μια νέα εποχή συνεννόησης και εθνικής ενότητας για την αρμονική σύνθεση της ανάπτυξης και των επενδύσεων με την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση, λοιπόν, φαίνεται να κατέληξε. Αυτά, λοιπόν, και όσον αφορά τον Υπουργό Εργασίας. Και να περάσουμε στον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, όπου τη συμφωνία του με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, ως προς το θέμα της αποπληρωμής του ελληνικού χρέους, εξέφρασε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης. Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, ομιλίας του σε εκδήλωση των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Συμφωνώ με τον Αλέξη Τσίπρα στην προσέγγιση του για την ανάγκη θέσπισης ενός είδους ρήτρας ανάπτυξης στην αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Το ζήτημα πρέπει να τεθεί σε επικειμενή διαπραγμάτευση για το χρέος μεταξύ Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο η χώρα δεν αναπτύσσεται, είναι ανίκανη να αποπληρώσει υπέρογκα το χρεοληψία χωρίς να βυθίζεται τελικά βαθύτερα στην ύφεση και την απελπισία. Δεν έχει πια νόημα αυτή η πολιτική ούτε και στην Ελλάδα ούτε για την Ευρώπη, φαίνεται, λοιπόν, να πρόσθεσε ο κύριος Μπουτάρης. Σχετικά όμως με το κλίμα εν ώψη των ευρωεκλογών, παρατήρησε ότι ο κόσμος δικαίως νιώθει φοβισμένος, θυμωμένος και αδικημένος για την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι αναμενόμενο ο κόσμος να παρατρέξει πολιτικά σε απλοϊκές και αντιευρωπαϊκές κυρίως επιλογές που υπέρχονται εύλογες και αναχρονιστικές λύσεις. Η τάση όμως αυτή επιτείνεται από την άτσαλη και του εκ αποτελέσματος αποτυχημένη εμπολιοκή της Τρόικας για την υποτιθέμενη αντιμετώπιση της ελληνικής κρίσης. Χωρίς να προσαγνωρίζω την πολυπλοκότητα του προβλήματος, η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποδείχτηκε μέχρι στιγμής ανίκανη να αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας πιθανής πολιτικής αποσταθεροποίησης στην χώρα μας με σοβαρές επιπτώσεις για όλη την Ευρώπη. Η εμπλοκή της Τρόικας στα οικονομικά της Ελλάδας με σκοπό να γίνεται έχει ξεπεράσει τα 11 όρια δημοκρατικής νομιμοποίησης και ανοχής. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αυτά ήταν τα λόγια του κύριου Μπουτάρη, του Δημάρχου της Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Την αντίθεση του στην επέκταση της διάρκειας ζωής του φρέσκου γάλακτος επανέλαβε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας, Μάξιμος Χαρακόπουλος. Αν ισχύσει το μέτρο αυτό, θα εξοντώσει έναν ολόκληρο κλάδο παραγωγής, είπε, απορρίπτοντας παράλληλα τα περί κερδών για τον καταναλωτή. Εάν η διάρκεια ζωής του γάλακτος είναι η αιτία των υψηλών τιμών, τότε γιατί το μακράν διαρκείας είναι ακριβότερο? Με την έκθεση, λοιπόν, του ΑΣΑ, είναι δυναμικός και εξωστρεφής κλάδος, νοθεύεται με τις ρυθμίσεις για σκόνη γάλακτος, φαίνεται, λοιπόν, να πρόσθεσε ο κύριος Χαρακόπουλος. Να πούμε όμως ότι η αφορμή της τοποθέτησης του αναπληρωτή υπουργού ήταν και η συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που κατέθεσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάσης Τσαφτάρης. Η επέκταση στην διάρκεια ζωής αποτελεί πάγιο αίτημα του οργανισμού για την οικονομική συνεργασία και ανάπτυξη του ΟΑΣΑ. Αυτά, λοιπόν, ήταν και το θέμα που αφορά το γάλα. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα. Ούτε καν την βιντεοσκόπηση των δημοσίων δρόμων από τους οποίους διέρχονται οι Ευρωπαίοι πρέσβεις και οι υπουργοί που συμμετέχουν στις εργασίες του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών στο Ζάπιο, δεν επιτρέπει η αστυνομία στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της Ελληνικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκτός από την έντονη αστυνομική παρουσία και το κλείσιμο των δρόμων του κέντρου, οι αστυνομικοί μάλλον εξαντλούν την αυστηρότητά τους, αφού δεν επέτρεψαν στον ζούγκλα.gr να βιντεοσκοπήσει την αναχώρηση του πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου από την οδό Λουκιανού και ο ρεπόρτερ βρισκόταν πίσω από το αστυνομικό φραγμό, εκεί που επιτρεπόταν η ελεύθερη διέλευση των πολιτών για λόγους ασφαλείας. Αυτά, λοιπόν, ήταν και το θέμα των αστυνομικών και ότι δεν αφήσανε να βιντεοσκοπήσουν τον πρέσβη. Να περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, στην Εκατερίνη, καθώς ύποπτος εμπρισμός σπιτιού επιχειρηματία. Μία περίεργη, λοιπόν, υπόθεση εμπρισμού βρίσκεται υπό διερεύνηση. Στις 30, λοιπόν, Δεκεμβρίου του 2013, στις 4 και 4 τα ξημερώματα, το σπίτι του επιχειρηματία Σάβα Δεμετζίδη στα γενόχωρα
Κατερίνη στελήχθηκε στις φλόγες. Το εν λόγω οίκημα είχε καεί πριν από περίπου 5 χρόνια. Να πούμε πως το zoogla.gr επικοινώνησε με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία μας ενημέρωσε ότι είχε αποκλειστεί το ενδεχόμενο βραχυκυκλώματος και το σενάριο του εμπρισμού προκρίνεται ως και το πιο πιθανό. Τι κατέγραψαν όμως να πούμε οι κάμερες. Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγες ώρες πριν από την εκδήλωση της πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς την ξύλινη κατοικία, οι κάμερες του κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης κατέγραψαν την ύποπτη κίνηση δύο ατόμων περιφερειακά του σπιτιού. Το περιβάλλον του κύριου Δεμετζίδη κάνει λόγο για εμπριστική ενέργεια με στόχο την καταστροφή της περιουσίας του. Αυτά λοιπόν ήταν, αυτό ήταν και το θέμα από τον εμπρισμό της κατοικίας του κύριου Δεμετζίδη, του επιχειρηματία. Αυτά ήταν και τα νέα από την ελληνική επικαιρότητα. Πριν όμως πάμε στην διεθνή μας επικαιρότητα, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Just to see.
Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα και πάλι. Ένα τέταρτο ακόμα απομένει για να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαι η Νικολέτα και αυτή είναι η πρώτη ανάρτηση, η εκπομπή από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Καλημέρα για άλλη μια φορά σε όλους. Πάμε να ρίξουμε μια τελευταία ματιά στα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Ζούγκλα.gr μέχρι και αυτή την ώρα. Και να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, μάθημα δημοκρατίας. Ο Μανώλης Γλέζος βάζει τα όρια μεταξύ ενόπλης βίας και λαϊκού αγώνα. Στο δεύτερο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, το Κίεβο φλέγεται. Εμπόλεμη ζώνη, Ουκρανική πρωτεύουσα, έληξε το τελεσίγραφο της αντιπολίτευσης. Στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, αποκάλυψη Μούχου Χριστόδουλου. Μπαράζ επιστολών και αντιπαραθέσεων μεταξύ των ιστορικών στελεχών της 17 Νοέμβρη. Και τέλος, το τέταρτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας, νέο ένταλμα για Φιλιππίδη. Αφορά σε κόκκινα δάνεια για εταιρεία Real Estate, κατηγορούνται ακόμη 13 άτομα. Αυτά λοιπόν ήταν τα πρωτοσέλιδα που φιλοξενεί το Ζούγκλα.gr. Μπορείτε και εσείς να επισκέπτεστε ανά πάσα στιγμή το Ζούγκλα.gr και να ενημερώνεστε για τα θέματα που κυρίως αφορούν την ελληνική, αλλά και φυσικά την διεθνή επικαιρότητα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τα θέματά μας. Έχουμε μείνει στην διεθνή επικαιρότητα, να περάσουμε να δούμε τι γίνεται στη Συρία. Καθώς σχεδόν 1.300 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στις τελευταίες 20 ημέρες στις σφοδρές συγκρούσεις ανάμεσα στους αντάρτες, στην πλειοψηφία τους Ισλαμιστές και τους τζαχινιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στο Ιράκ και του Λεβάντε. Ανακοίνωσε εχθές το Συριακό Παρατηρητήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να πούμε πως οι συγκρούσεις ανάμεσα στο ΙΚΙΛ και τους αντάρτες έχουν στοιχήσει την ζωή 1.395 ανθρώπων από την 3η του Ιανουαρίου, τόνισε το παρατηρητήριο. Και από τη Συρία να περάσουμε στο Κίεβο, όπου από μία κλωστή κρέμονται οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και στην αντιπολίτευση, με την αστυνομία και την κυβέρνηση στην Ουκρανία, καθώς έληξε η εκεχήρια ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Να πούμε πως ο Βιτάλι Κίλτσκο, ηγετικός τέλεχος της αντιπολίτευσης, επανέλαβε το μεσημέρι, εχθές το μεσημέρι, πως οι διαδηλωτές θα επιστρέψουν στην οδό Γιουφεύσκη σε περίπτωση που η κυβέρνηση δεν κάνει δεκτά τα αιτήματα για παραίτηση του Υπουργού Συμβουλίου και την προκήρυξη προώρων εκλογών. Σύμφωνα όμως με τα όσα μεταδίδει το ΕΡΤΑΦ, διαδηλωτές και αστυνομικοί έχουν λάβει θέσεις μάχης, έτοιμοι να συγκρουστούν σώμα με σώμα σε μια μάχη που θα μπορούσε να καθοριστεί σε μεγάλο βαθμό την οικονομική και εξωτερική πολιτική της χώρας, όπως αναφέρουν και ξένοι αναλυτές. Εδώ λοιπόν και αρκετές εβδομάδες η μη υπογραφή από τον πρόεδρο της χώρας Βικτόρ Γιανούκοβιτς της Συμφωνίας για Εμπορικές Συναλλαγές με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκάλεσε ένα τεράστιο κύμα διαδηλώσεων με αίμα να ρέει άφθονο στους δρόμους του Κιέβου. Εμόφικτους διαδηλωτές να μεταφέρονται σε λιπόθυμη κατάσταση στα κατατόπους νοσοκομεία και αστυνομικούς να πέφτουν θύματα άγριου ξυλοδαρμού από εξαργιωμένους πολίτες που δεν σταματούν να τους χτυπούν με καδρόνια και σίδερα. Αυτά λοιπόν ήταν. Βλέπετε και εσείς μάλλον στα πλάνα σας τι συμβαίνει στο Κίεβο, τις καταστάσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο Κίεβο. Και να περάσουμε στην Ινδία, όπου συνέβη κάτι τρομακτικό. Δηλαδή, για εκείνους είναι τρόπος ζωής με την έννοια ότι έτσι θεωρούν ότι τιμωρούν μία κοπέλα. Σοκ λοιπόν και αποτροπιασμό έχει προκαλέσει παγκοσμίως η αποκάλυψη ότι το Συμβούλιο Γερόντων σε χωριό της Ινδίας καταδίκασε μία 20χρονη γυναίκα σε ομαδικό βιασμό. Το έγκλημα που διέπραξε σύμφωνα με την ετιμιγορία του Λαϊκού Δικαστηρίου που στήθηκε στο κέντρο του χωριού ήταν ότι ερωτεύτηκε κατά την κρίση τους λάθος άνδρα καθώς δεν ήταν από το ίδιο χωριό. Την άτυχη κοπέλα βίασαν δημοσίως 12 άνδρες με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Δευτέρας στην επαρχιακή πόλη Μπιρ Χαμ. Οι αρχές στην Δυτική Βεγάζη συνέλαβαν τα 13 άτομα. Ο αρχηγός όμως της φυλής επέβαλε στο ζευγάρι χρηματικό πρόστιμο 25.000 ρουπιών, τα οποία ο άνδρας κατέβαλε και αφέθηκε ελεύθερος.
Δεν είναι η πρώτη φορά όμως να πούμε πως ο χωριά της Ινδίας που αυτόκλητα δικαστήρια επιβάλλουν ποινές για παραβίαση του εθνικού κώδικα. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, για... Τι να πούμε τώρα, δεν μπορείς να πεις και κάτι άλλο. Βλέπετε την άτυχη κοπέλα. Γιατί ερωτεύτηκε λοιπόν έναν άντρα ο οποίος ήταν από διαφορετικό χωριό. Αυτό ήταν το μεγάλο της λάθος. Να αλλάξουμε όμως θέμα, από την Ινδία να περάσουμε στην Τουρκία, όπου σοβαρά εμπόδια στη διερεύνηση του σκανδάλου διαφθοράς στην Τουρκία προκαλεί μαζική εκαθάριση στελεχών στην αστυνομία και το δικαστικό σώμα. Ακόμη 96 δικαστές και εισαγγελείς μετακινήθηκαν από τις θέσεις τους τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ ο Υπουργός Εσωτερικών έχει ζητήσει την απομάκρυνση 470 αξιωματικών της Εθνικής Ασφάλειας. Συνολικά, πάνω από 2.000 στελέχη έχουν απομακρυνθεί από τις θέσεις τους από τις 17 Δεκεμβρίου, που ξέσπασε το σκάνδαλο. Ο Πρωθυπουργός Ταγίπ Ερντογάν καταγγέλει διεθνή συνωμοσία εναντίον της κυβέρνησής του και φυσικά της χώρας. Δέχεται όμως και έντονες επικρίσεις από την Ευρώπη για τις εκαθαρίσεις. Να πάμε όμως στη Γενέβη, όπου μάλλον μηδενικές προσδοκίες για τους πρόσφυγες από την Γενέβη. Προβληματισμένοι λοιπόν εμφανίζονται οι πρόσφυγες από την Συρία που ζουν στο προσφυγητικό καταβλισμό Σατάρι στην Ιορδανία. Δηλώνουν λοιπόν απογοητευμένοι για την διεθνή υποστήριξη και που κατά τη γνώμη τους δεν έχουν, ενώ δεν αναμένουν πρόοδο από τις συνομιλίες στην Ελβετία. Πιστεύουμε ότι η Γενέβη 2 δεν πρόκειται να έχει οποιαδήποτε αποτελέσματα. Η διεθνής κοινότητα απλά παρακολουθεί τους πολίτες της Συρίας να πεθαίνουν, να εκτοπίζονται και να υποφέρουν, δηλώνει ένας πρόσφυγας από τη Συρία στην Ιορδανία. Στην Γενέβη 2 δεν θα οδηγήσει σε λύση και γι' αυτό δεν αναμένουμε κάτι από την Σύνοδο. Περιμένουμε όμως από τους φίλους της Συρίας και τις αραβικές χώρες να μας ενισχύσουν με όπλα, λέει ένας άλλος πρόσφυγας στο προσφυγικό καταβλισμό Ζατάρι στην Ιορδανία. Παρόμοια να πούμε πως είναι και τα συναισθήματα και των εκτοπισμένων που έχουν καταλήξει στην Τουρκία, αφήνοντας όμως ένα παράθυρο να καρποφορήσουν οι συνομιλίες. Ελπίζουμε ότι η αντιπολίτευση και η κυβερνητική αποστολή θα προχωρήσουν σε συμβιβασμούς, θα καθαρίσουν το ίδιο τραπέζι και θα σταματήσουν τη σφαγή. 3 χρόνια από την ζωή του κόσμου στη Συρία έχουν χαθεί άδοξα μέσα στο όλεθρο, φυσικά και τον θάνατο. Αυτό σημαίνει περισσότερα από έναν συμβιβασμό, λέει μια πρόσφυγας από την Συρία στην Τουρκία. Λίβανος, Τουρκία, Ιορδανία και Ιράκ είναι οι 4 χώρες που έχουν αποδεχτεί 2,2 εκατομμύρια των προσφυγών από τη Συρία. Αυτά λοιπόν. Και να περάσουμε και στην Ισπανία, όπου η απόσταση που χωρίζει την ανάπτυξη από την δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας αποτελεί μια πραγματικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Η τελευταία χώρα στην οποία αυτό αποτυπώνεται χαρακτηριστικά είναι η Ισπανία. Παρότι η χώρα βγήκε από την ύφαση, η ανεργία συνεχίζει να αυξάνεται. Το τελευταίο τρίμηνο του 2013 σημείωσε νέο ρεκόρ στο 26,03%. Είναι το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας στην Ευρωζώνη μετά από αυτό της Ελλάδας. Αυτά λοιπόν και για την Ισπανία. Να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, καθώς το νέο γενιάς ρώσικο πύρονο ακίνητο παγοθραυστικό σπάει τα παγωμένα νερά και ανοίγει τον θαλάσσιο δρόμο στα υπόλοιπα πλοία που έχουν ασφαλή πλεύση ανάμεσα στους πάγους. Ο βαρύς χειμώνας στην Ρωσία μετατρέπει τα νερά του ποταμού Νέβα στην Αγία Πετρούπολη σε κατεψυγμένα και οι πλοίαρχοι των παγοθραυστικών έχουν καθήκον να καταστήσουν και πάλι εφικτή την αυσιοπλοεία και στα παγωμένα νερά. Πάμε όμως να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. At full power through the thickest ice, she used perhaps half a kilogram, just 1 pound of uranium a day. If powered by oil, she could use over 100 tons of fuel a day. And I'm standing right beside one of the two nuclear reactors aboard this ship. There's one here and there's one at the far side. And they're generating this incredible power of 70,000 horsepower. Now, I'm not certain exactly what that is, but all I know is that it can cut through the thickest of ice. And that's what it's doing at the moment, cutting its way to the North Pole.
Mile after mile, the white sea stretches out before us. The ship will need all its 75,000 horsepower to get through this. Πω, νομίζω ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι εδώ ο Κώστας είχε καθυλωθεί στην οθόνη να δει το παρακάτω. Βίντεο να φύγουμε όμως από το πλοίο και να περάσουμε σε ένα τρένο. Σε ένα τρένο όπου περνά μέσα από την Λαϊκή. Η πιο μάλλον σουρεαλιστική διαδρομή τρένου που έχετε δει ποτέ αποτελεί καθημερινό φαινόμενο για τους κατοίκους μιας μικρής πόλης κοντά στην Μπανκόνγκ. Το τρένο της γραμμής περνάει κυριολεκτικά μέσα από την ΜΑΕ Κλόγκ, την λαϊκή αγορά της πόλης, αναγκάζοντας τους μαγαζάτορες να μετακινούν την πραμάτια τους 8 φορές την ημέρα. Στο βίντεο που ακολουθεί μπορείτε να δείτε πώς η αγορά της μικρής πόλης, εκεί που είναι γεμάτη κόσμο και ζωή, ξαφνικά μαζεύει για να περάσει η αμαξοστοιχεία. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. ยังได้ไปอ่ะไม่ไม่พ้นนะไม่พ้น Λοιπόν, ήταν η δουλειά. 8 φορές την ημέρα μαζεύουν πράγματα για να περάσει το τρένο. Φεύγει το τρένο, ξαναβάζουν την πραμάτια, όπως είπαμε και λίγο πιο πριν, στην θέση της. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε και στο τέλος. Η εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση έφτασε στο τέλος της. Σήμερα Παρασκευή ακολουθεί ένα Σαββατοκύριακο, ένα ωραίο Σαββατοκύριακο. Ευχόμαστε σε όλους να περάσετε καλά. Να πούμε πως την επιμέλεια της δημοσιογραφική επιμέλεια την είχε η Κυριακή η Τσανικίδη. Να της ευχηθούμε να έχει μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Όπως ευχόμαστε και εσάς να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, γεμάτη ενέργεια και φυσικά πολύ ξεκούραση. Αυτή λοιπόν ήταν η Πρώτη Ανάρτηση. Ακολουθεί η εκπομπή Ζούγκλα Vibes με την Ηρώ Κοφού. Μια εκπομπή η οποία έχει ενημέρωση, ψυχαγωγία, ένα μίξ το οποίο μπορεί να το καταφέρει μόνο η Ηρώ Κοφού. Από εμάς να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Γεια σας.